Ο Μαυρίδης, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Χρήστος Χριστόφιας, βουλευτής ΑΚΕΛ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθέατες. Μαρίνος Μουσούτας, βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Στενεύουν τα περιθώρια, κύριε Μουσούτα, για την Αμόχωστο. Όντως, στενεύουν τα περιθώρια. Αντιλαμβάνουμε ότι τώρα που έχει συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο, θα τεθούν επιτάπητος όλες οι διπλωματικές, νομικές και άλλες ενέργειες που όφιλε και πρέπει να κάνει το κράτος μας, έτσι ώστε να προσπαθήσει με τα μέσα που έχει να παρεμποδίσει την όποια ληστρική ενέργεια προτίθεται να κάνει ο Σουλτάνος της Άγκυρας ξανά στα εδάφη μας και συγκεκριμένα στην σκλαβωμένη Αμόχωστο. Είναι ένα μέρος του όλου η Αμόχωστος. Η Αμόχωστος, υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι υπάρχουν ειδικά αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ότι θα έπρεπε να παραδοθεί στα Ηνωμένα Έθνη και μετέπειτα στους κατοίκους της, πλην όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Δυστυχώς η διεθνής κοινότητα, παρόλο που υπάρχουν οι αποφάσεις της, δεν φρόντισε να υλοποιηθούν και βρισκόμαστε στο διατάφτα σήμερα, μια εβδομάδα περίπου πριν την έλευση του Ερντογάν στα κατεχόμενα εδάφη μας. Και όλα αυτά που διατυμπανίζει η Τουρκία, ότι θα προβούν σε ενέργειες στο κατεχόμενο μέρος της Αμόχωστος. Τώρα, κύριε Χριστόφια, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά εκπέμπεται και από το Προεδρικό το συγκεκριμένο, είναι να μην υπάρξει κρίση στο εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή να μην αρχίσει μια πολιτική αντιπαράθεση σε αυτή τη χρονική συγκυρία, απέναντι στο ζήτημα της Αμοχώστου και στο Κυπριακό. Θεωρείτε ότι αυτή η ενότητα, η ομοψυχία, εν πάση περιπτώσει να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει μια πιο συνολική αντιμετώπιση, μπορεί να επιτευχθεί? Αυτό θα εξαρτηθεί πρώτα και κύρια από τη στάση του ίδιου του Προέδρου Αναστασιάδη και της κυβέρνησης του. Την ενότητα, όταν την επιζητούν, πρέπει να την, με πράξεις, να την κερδίζουν. Όταν εμείς προειδοποιούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν πριν καν από την άτυπη διάσκεψη στη Γενέβη δώσαμε συγκεκριμένη πρόταση στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, την οποία στην ουσία αγνόησαν και αγνοούν, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι με την πρότασή μας θα βγούμε από το αδιέξοδο κατά ανάγκη, αλλά τουλάχιστον θα δείξουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την ελληνοκυπριακή πλευρά με τρόπο που είτε θα ανταποκριθεί η Τουρκία, θα άρει τις προκλητικές της ενέργειες και θα επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, είτε θα βρεθεί ξανά στη γωνιά, στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Κάτι που δεν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στις επανειλημμένες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, μέχρι και το προσχέδιο της έκθεσης που ετοιμάστηκε αυτές τις μέρες από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που επιρρύπτει πάλι εξίσου ίσες ευθύνες στις δύο κυπριακές πλευρές. Αυτό για να επιτευχθεί, αυτό που λέμε ενότητα, πρέπει να γίνει κάτω από πολιτικούς όρους. Δεν είναι συναισθηματικό ζήτημα η ενότητα. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές, επειδή είμαστε στο παραέναν της διχοτόμησης, επειδή την άλλη εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε όλη αυτή τη φιέστα που θα στήσει η κατοχική Τουρκία στα κατεχόμενα, πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η κυβέρνηση ότι για να είμαστε σε κλίμα τσίμνιας και ενότητας θα πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους και πώς ερχόμαστε, πώς βγαίνουμε από το αδιέξοδο, πώς βγαίνουμε ένα βήμα μπροστά από την Τουρκία. Οι επιστολές, οι καταγγελίες που κάνουμε προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα το διεθνή παράγοντα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία να τις πράξει απέναντι στην προκλητική και απαράδεκτη στάση της Τουρκίας, η οποία είναι δεδομένη. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε άλλο για να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά από την Τουρκία. Κύριε Μαυρίδη, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Χριστόφια? Στα σχόλια του κυρίου Χριστόφια να απαντήσω. Κοιτάξτε, αν δεν έχει καταλάβει ακόμα το ΑΚΕΔ ποιος ευθύνεται για την κατάληξη του Κυπριακού σήμερα, και αν το ΑΚΕΛ επιμένει ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, και αν το ΑΚΕΛ πιστεύει πραγματικά ότι ευθύνεται η δική μας πλευρά για την σημερινή κατάληξη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητούμε πλέον ούτε καν στοιχειώδεις
πρόθεση για ενότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που οι Τούρκοι το έχουν τόσα χρόνια, εμείς αντί να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, προσπαθούμε με αλληλοκατηγορίες να επιρρύψουμε ευθύνες. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι γενικά παραδεκτό και από τη διεθνή κοινότητα ότι οι Τούρκοι έχουν ξεπεράσει τα όρια. Ότι δεν ακούν κανένα. Και μάλιστα είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχει σκληρύνει η γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας από τους ανώτερους αξιωματούχους της Ένωσης. Που το λένε ξεκάθαρα. Και έχουν πάρει την πλευρά τη δική μας. Με πιο επιθετικό τρόπο τώρα. Ναι. Όσον αφορά τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, πέστε μου μία φορά μόνο που ο Γενικός Γραμματέας έχει κάνει έκθεση και να επιρρύψει ευθύνες στη μία πλευρά και όχι στην άλλη. Πάντοτε οι εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα τηρούν περίπου ίσες αποστάσεις. Αυτό δεν είναι καμιά μεγάλη επιτυχία, κύριε Μαυρίδη, όμως. Μα δεν είναι θέμα επιτυχίας αυτό. Αυτό δεν είναι θέμα επιτυχίας. Αυτή είναι η πρακτική των Ηνωμένων Εθνών, κύριε. Αυτή την πρακτική ακολουθούν στο Κυπριακό όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο τα δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το 550 και το 789, είναι αυτά τα οποία, τουλάχιστον για την Αμόχωστο, απαιτούν την επιστροφή των δυσαμοχώσεων στους μονόμιμους κατοίκους της και τη διοίκησή της από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά σε όλες τις υπόλοιπες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, αυτό λέει. Πάντοτε καλεί τα δύο μέρη να ενεργήσουν επικοδομητικά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού. Κύριε Μουσούτσα. Κοιτάξτε, διακυβέρνησε το ΑΚΕΛ πριν 5 χρόνια, αλλά κυβέρνησε σε ερμός 8 χρόνια, έχουμε 13 χρόνια. Ακούμε συνέχεια το ίδιο μοτίβο. Θεωρούμε ότι η πλευρά μας, με όποιες διαφορές και να είχαμε με αυτές τις κυβερνήσεις που έχω αναφέρει, προσπάθησαν για κάτι το καλύτερο. Δυστυχώς πάντα έβρισκαν τείχο μπροστά τους την τουρκική αδιαλαξία ή τις τουρκικές απαιτήσεις που δεν μπορούσαμε να αποδεχθούμε. Το μεγάλο πρόβλημα μας είναι ότι δυστυχώς, ενώ η διεθνής κοινότητα σε άλλα θέματα δείχνει την ευαισθησία της, συγκεκριμένα στο Κυπριακό, και είναι ξεκάθαροι λόγοι για τα συμφέροντα τα γεωπολιτικά που έχουν, αφήνουν την Τουρκία στο απειρόβλητο ή πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να μπορέσουν να αρθρώσουν τρεις λέξεις περισσότερες ή να απειλήσουν την Τουρκία με μέτρα αν θα προχωρήσει και στην επόμενη της ενέργεια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές υπάρχουν και ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτή τη στιγμή διακυβεύεται ένα μεγάλο θέμα για την Κύπρο και ονομάζεται Αμόχωστος. Ας αφήσουμε τις διαφορές μας, ας κάτσουν οι αρχηγοί εκεί που κάθονται στο Εθνικό Συμβούλιο να βρουν κοινές συνισταμένες και να προχωρήσουν, να πούν στο λαό με μια φωνή τι προτίθενται να κάνουν, όσα λέγονται φυσικά δημόσια, και να μην ζει ο λαός στην αυταπάτη ή στην μη γνώση του τι πρέπει να κάνει αν αύριο στο αν πει το α ή πει το β. Μα αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Μουσούτα, μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει κάποιος πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός αυτή τη στιγμή, είτε διαχειρίζεται σε πρώτο βαθμό, είτε βρίσκεται στην αντιπολίτευση, να συμβουλέψει τον κόσμο, να δώσει μια άποψη έστω, τι να κάνει ο κόσμος όταν ο Ερντογάν, αν ανοίξει τα βαρόσια. Αυτό ανέφερα προηγουμένως και θα επαναλάβω. Ναι. Οφείλουν οι πολιτικοί αρχηγοί που αυτή τη στιγμή είναι σε μια συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου να βρουν την κοινή συνισταμένη και να καθοδηγήσουν τον κόσμο για το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα εφόσον γίνει το α ή εφόσον γίνει το β ή εφόσον γίνει το γ. Αυτό ανάφερα και αυτό οφείλουν οι ηγέτες να κάνουν. Και αυτή τη στιγμή που διακυβεύονται τόσα πολλά, ας αφήσουμε όλοι μας τις μικροπολιτικές και τις όποιες διαφορές και να δούμε πώς προχωρούμε. Μπορεί να υπερισχύσει η άποψη του α ή του β ή του γ. Δεν έχει χρώμα, η πατρίδα δεν έχει χρώμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και είμαι σίγουρος ότι όλοι είναι πατριώτες, αυτό που θέλουμε να γίνει είναι πώς θα μπορέσουμε πρώτα να μην γίνει οποιαδήποτε νέα τετελεσμένα στην Αμόχωστο και δεύτερον, πώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας
για επανένωση και απελευθέρωση του τόπου μας. Αυτή πρέπει να είναι η, αυτή τη στιγμή όλη μας η προσπάθεια. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν και έχουμε πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε. Είτε ιδεολογικές οι διαφορές μας, είτε οικονομικές, είτε κοινωνικές, είτε οτιδήποτε άλλο. Κύριε Χριστόφια. Υπάρχει, κύριε Χριστόφια, ιδεολογική προσέγγιση στο ζήτημα της αμοχώς του? Πραγματικά ρωτούμε, γιατί πάει σε αυτήν την κατεύθυνση στην κουβέντα μας. Οι απόψεις του ΑΚΕΛ δεν εκφράζονται με καμιά μικροκομματική, μικροπολιτική σκοπιμότητα. Είναι η δική μας άποψη για το πώς θα διεξέλθουμε την όλη δύσκολη κατάσταση την οποία περνούμε στο κυπριακό πρόβλημα. Είναι η δική μας η άποψη, η ταπεινή πάντα άποψη, χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την αδιαλλαξία και την προκλητική και απαράδεκτη στάση της Τουρκίας. Και είναι για να απορρεί κάποιος, γιατί κάθε φορά οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κυβέρνησης, για να βγουν από τη δύσκολη θέση, μας προσάπτουν πράγματα τα οποία δεν λέμε. Εμείς επαναλαμβάνουμε φορτικά κάθε φορά που τοποθετούμαστε ότι όλη την ευθύνη για την κατοχή, για το συνεχιζόμενο πρόβλημα της εισβολής και κατοχής, το πολιτικό πρόβλημα της εισβολής και κατοχής στον τόπο μας το έχει η κατοχή η Τουρκία. Για το αδιέξοδο τον έχει πρωτίστως η Τουρκία. Όμως δεν μπορούμε να αγνοούμε το τι λέει ο Γενικός Γραμματέας, γιατί αυτόν είναι που καθορίζει και τα επόμενα βήματα και τη στάση του διεθνούς παράγοντα. Εμείς αυτό που λένε οι εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα υπερτονίζουμε κάθε φορά και λέμε ότι πρέπει να βγούμε ένα βήμα μπροστά. Θέλουμε σύμπνοια, θέλουμε ενότητα κάτω από συγκεκριμένους πολιτικούς όρους όμως. Αυτό λέμε. Και βάζουμε, προειδοποιούμε, όπως προειδοποιούσαμε και πριν το 1974 και μας λιδόρισαν, μας έβαλαν στη αστυνομία και δυστυχώς, χίλιες φορές δυστυχώς, επαληθευτήκαμε τότε για την καταστροφή που ήρθε με το δίδυμο νατοϊκό έγκλημα του πραξικοπήματος και της εισβολής, που ακόμα μνημονεύουμε και θα μνημονεύουμε για πολλά χρόνια τους χιλιάδες νεκρούς που ήρθαν από αυτό το δίδυμο έγκλημα αυτές τις μέρες. Αύριο πάλι θα κάνουμε μνημόσυνα για την μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος. Προειδοποιούσαμε για αυτά. Προειδοποιούμε και σήμερα. Και δυστυχώς προς το παρόν δεν εισακούμαστε. Επαναλαμβάνω, δεν διεκδικούμε το αλάθητο, όμως τουλάχιστον θα μπορούσε και μπορεί να συζητηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Εθνικό Συμβούλιο και η δική μας σκέψη και η δική μας πρόταση ολοκληρωμένη για το πώς να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά, πώς να βρεθεί ξανά σε δύσκολη θέση στη γωνιά η κατοχική Τουρκία, να τη σκοπεί η φόρα, ο βήχας. Είναι εφικτό αυτό όμως, κύριε Χριστόφια? Εμείς αυτόν εκτιμούμε, ότι θα προσπαθήσουμε και αν δεν ανταποκριθεί η Τουρκία και συνεχίσει την προκλητική διστάση και δεν αρθεί το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, θα είναι ξανά σε πολύ πιο δύσκολη θέση από ό,τι είναι τα τελευταία χρόνια στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και στις πιέσεις που πρέπει να τις ασκηθούν από τον διεθνή παράγοντα. Ναι, κύριε Μαυρίδη, πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχουν προτάσεις και το ΔΙΚΟ έχει υποβάλει προτάσεις για αντιπολίτευση να υποστεί κόστος η Τουρκία και το ΑΚΕΛ να βρεθεί σε δύσκολη θέση η Τουρκία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Τουρκία να έρθει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και να λυθεί το Κυπριακό. Και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να μην προχωρήσει η Τουρκία με τετελεσμένα στο Βαρόσι. Αυτά θέλουμε να αποτρέψουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι με τις διπλωματικές ενέργειες της κυβέρνησης, νομίζω τα βλέπετε και εσείς, ακούμε πολύ ισχυρές δυνατές δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μένουμε στα λόγια όμως, κύριε Μαυρίδη. Στις πράξεις δεν τολμάνε να περάσουν. Θέλεις δύναμη για να μπορέσεις να περάσεις στις πράξεις. Θέλεις στρατιωτική δύναμη, θέλεις οικονομική δύναμη. Αυτά τα πράγματα προσπαθούμε με τους συμμάχους μας να χτίσουμε αυτές τις συμμαχίες οι οποίες έπρεπε να είχαν χτιστεί εδώ και 40 χρόνια, παρακαλώ. Όχι τώρα, εδώ και 40 χρόνια. Διότι για να αποδώσουν αυτά τα πράγματα χρειάζονται δεκαετίες για να σε εμπιστευτεί ο άλλος. Αυτά είναι που η κυβέρνηση προσπαθεί να χτίσει σήμερα με την ελπίδα ότι θα βρεθεί σε μια τέτοια θέση η Τουρκία που δεν θα μπορεί πλέον να κάνει τα επεκτατικά της σχέδια πράξη. Να μην μπορεί πλέον να κάνει ό,τι θέλει. Θα νιώθει ότι είτε θα έρθει να λύσει το Κυπριακό, είτε θα υποστεί σε ένα κόστος το οποίο δεν θα είναι βραχυπρόθεσμο, αλλά
μακροχρόνια. Ναι, αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Μαυρίδη, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι και ο στόχος. Το θέμα είναι ότι μέχρι εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία έχει στη φαρέτρα της πολύ συγκεκριμένα όπλα, τα οποία δεν εκπορεύονται ούτε από το μέγεθός της, ούτε από τη στρατιωτική της ισχύ, ούτε όμως και από την οικονομική της ισχύ. Είναι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Το πρώτο. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να εξαναγκάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες να συμβιβαστούν βέτο σε οποιοδήποτε θέμα, για παράδειγμα. Το οποίο το έβγαλε η κυβέρνηση από το θικάρι σε κάποια φάση υπό τη μορφή διαρροής. Τελικά δεν είδαμε να προχωράει. Ναι, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα να υποβάλεις βέτο όταν υπάρχουν τόσες άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες έχουν και τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους συνεργασίες και με την Τουρκία. Άμα ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία, εύκολο, κύριε Μαυρίδη, άμα ήταν τόσο εύκολο, θα το βγάζαμε από το 2004. Σίγουρα, αλλά το 2002-2003 βγήκε το βέτο από το θικάρι, από την πλευρά της Ελλάδας. Και η Κύπρος, αν δεν έβγαινε αυτό το βέτο, υπό τη μορφή απειλής, δεν θα μπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιήθηκε από μια μικρή χώρα για να μπορέσει να μπει ένα μεγάλο όραμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Όλα είναι υπό μελέτη, πιστεύω. Και το βέτο είναι υπό μελέτη. Και αν δούμε ότι αυτό το πράγμα, αυτό πρέπει να κάνουμε και δεν έχουμε άλλες επιλογές, αυτό θα κάνουμε. Αλλά λέω, δεν είναι εύκολο πράγμα να το αποδεχθούν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Όμως, βλέπετε ότι χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η θέση τους είναι ακόμα πιο ισχυρή υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή το τονίζουν και το ξανατονίζουν και μάλιστα προειδοποιούν και την Τουρκία. Αν θέλετε τώρα να αναλάβουν και στρατιωτική δράση, νομίζω αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ρεαλιστικό. Δεν μίλησε κανείς για στρατιωτική δράση σε αυτό το πάνελ προς το παρόν. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη τι είναι. Είναι μια συνεργασία μεταξύ κρατών, πολύ χαλαρή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι. Είναι επίσης μια συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, που είναι λίγο πιο δυνατοί οι δεσμοί. Αλλά δεν πάνε μέχρι να έχουν κοινή αμυντική πολιτική, έστω και κοινή εξωτερική πολιτική. Πάνε μέχρι σε ένα σημείο. Όταν και εφόσον δημιουργηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, που θα είναι μια ομοσπονδία όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τότε ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ πιο ισχυρά όπλα για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Κύριε Μουσούτα, και αν στις 20 Ιουλίου όντως ο Ερντογάν καλέσει τους πρόσφυγες, τους αμοχωστιανούς, να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε να μην μας προλάβουν πάλι τα γεγονότα? Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η αντιπολίτευση ακόμη μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνουμε ένα από τα στοιχεία συζήτησης που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Συμβούλιο. Είναι και οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή που έχετε κάνει. Πώς αντιδρούμε, και ακριβώς αυτό ανάφερα πριν, πώς αντιδρούμε αν γίνει το Α, το Β ή το Γ. Ένα από αυτά είναι και αυτό που έχετε αναφέρει εσείς προηγουμένως. Ακριβώς το σημαντικότερο είναι να βγει μια ξεκάθαρη θέση από το Εθνικό Συμβούλιο που να καθοδηγά τον κόσμο, είτε ανήκει στην κυβερνητική πλευρά είτε στην αντιπολίτευση, τι θα πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα είναι ατομικό δικαίωμα του καθενός το πώς θα ενεργήσει, και όντως θα πρέπει από επίσημα χείλη να βγουν ξεκάθαρες θέσεις για το τι σημαίνει εάν χάρη συζήτηση, όπως αναφέρατε, καλέσει ο Σουλτάνος τους κατοίκους όσοι θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Θα πρέπει να είναι ενήμερος ο κόσμος τι σημαίνει και για τον ίδιο αυτό, αλλά και γενικότερα για το κράτος. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η ενέργεια, αν γίνει, εύχομαι και ελπίζω να μην διχάσει τον λαό, και όταν λέω λαό εννοώ ακριβώς τους κατοίκους της περιοχής αυτής, και θεωρώ ότι θα πρέπει με πολύ προσεκτικά βήματα να αντικρίσουμε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά αυτό θα το ακούσω από το Εθνικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι προς τη λαθασμένη κατεύθυνση. Κύριε Χριστόφια. Εντάξει, στο ίδιο μήκος κύματος θα αναμένουμε από το Εθνικό Συμβούλιο να δούμε τι θα αποφασιστεί, τι θα ανακοινωθεί.
Εμείς απευχόμαστε να έρθει η ώρα να πρέπει να επιλέξει οποιοδήποτε πρόσφυγας εάν θα προσφύγει στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων ή όχι, γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε σε ποια κατάσταση οικονομική βρίσκεται και μια σημαντική μερίδα του λαού μας, λόγω και της κρίσης που υπήρξε την περασμένη δεκαετία, αλλά και της κρίσης που φέρνει μαζί της η πανδημία σήμερα στις οικονομικές ανάγκες, με λίγα λόγια, του κόσμου. Το απευχόμαστε γιατί όντως, πέραν το ότι είναι κατεξοχήν πολιτικό το πρόβλημα, και υπάρχουν βέβαια και νομικές πτυχές, αλλά είναι κατεξοχήν πολιτικό το πρόβλημα, στην τελική θα μετατραπεί και σε οικονομικό για αυτόν τον κόσμο και θα είναι ό,τι χειρότερο σε αυτήν τη φάση του, που περνά το Κυπριακό. Όπως το είπαμε και προηγουμένως, βρισκόμαστε στο παραέναν της διχοτόμησης, να χωριστεί ο κόσμος σε αυτούς που θεωρούν ότι δεν είναι κολάσιμο το να πάω να διεκδικήσω την όποια αποζημίωση, και στους όποιους άλλους θα αποκαλούν τους πρώτους ως προδότες στην ουσία. Αυτός ο διχασμός είναι που πρέπει να αποφευχθεί επί της ουσίας. Συμφωνούμε και ελπίζουμε ότι υπάρχουν όπλα στη φαρέτρα μας τέτοια που να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να αποφύγουμε μια τόσο δύσκολη συγκυρία. Κύριε Μαυρίδη, το δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Κοιτάξτε, είναι προσωπική απόφαση και αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, να πάρει την περιουσία του, να τη διαχειριστεί όπως θέλει. Απλά η θέση της κυβέρνησης βεβαίως, πιστεύω εγώ, θα πρέπει να είναι ότι δεν μπορούμε να ενδώσουμε σε αυτά τα τεχνάσματα της Τουρκίας. Η επιστροφή των προσφύγων θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα σε μια συνολική τελική διευθέτηση του Κυπριακού. Να θυμίσω και το 2004, όταν οι κατοχικές αρχές άνοιξαν τα οδοφράγματα, και εκεί είπαν, η κυβέρνηση τότε είπε, όποιος θέλει να πάει, να πάει. Είναι προσωπική του απόφαση. Αλλά δεν είναι κάτι που το συνιστά η ίδια η κυβέρνηση. Το θεώρησε ότι ήταν ένα τέχνασμα της Τουρκίας. Και στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει και δεν μπορεί. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να διχαστεί ο λαός. Είναι θέματα προσωπικά. Ο καθένας διαχειρίζεται τη δική του περιουσία με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί. Η πολιτική του κράτους, η κυβέρνηση, βεβαίως, δεν μπορεί να ενθαρρύνει τους πολίτες να επιστρέψουν στην αμόχωστο, εάν και εφόσον συμβεί αυτό υπό τη μορφή καλέσματος από τη Τουρκία. Διότι η Τουρκία, όπως γνωρίζετε, όλο αυτά κάνει μαζί μας, παίζει παιχνίδια και προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο ή να διευθυνθεί το Κυπριακό με τον δικό της τρόπο. Δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλά. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα βγάλει το Εθνικό Συμβούλιο υπό αυτή τη σύνθεση, που είναι και η πρώτη φορά που συνεδριάζει και ενδεχομένως να έχει και τη σημασία του αυτό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ από την Ελλάδα, γιατί και εκεί η κατάσταση με τα κρούσματα δεν είναι καθόλου καλή, και να επανέλθουμε. Εικόνες σαν και αυτές με μαζικά πάρτι χωρίς.